TechManX.gr, Δημήτρη Αμπράζε, εδώ και έχω στα χέρια μου το Samsung Galaxy A51. Νέα συσκευή από την εταιρεία στην μεσαία κατηγορία, τιμή 3,99 ευρώ. Είναι πιο πάνω λιγάκι από τον ανταγωνισμό τουλάχιστον σε αυτήν την κατηγορία και έρχεται με αναβαθμίσει σε σχέση με την περσινή συσκευή, το Samsung Galaxy A50, που ήταν και αυτή που πέρσι πούλησε τι περισσότερε συσκευέ για την εταιρεία στην μεσαία κατηγορία. Έχουμε. Ένα σχεδιασμό που θυμίζει λίγο αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Galaxy S20 και υπόσχεται σύμφωνα με την εταιρεία πως θα κερδίσει το κοινό. Θα το κάνει αξίζει και V4 εκατοσταρικάκια. Πάμε να δούμε στα αναλυτικό κορυφή για να ανακαλύψουμε. Samsung Galaxy A51 λοιπόν, ε, να το δούμε λίγο περιμετρικά ως συνήθως να πούμε και χαρακτηριστικά ε, έχουμε μπροστά μια πολύ ωραία και μεγάλη οθόνη 6,5 Ιντσών ανάλυση ε, 1080x2400 2400 pixels, ε, είναι τεχνολογία Super AMOLED ε, Gorilla Glass 3 στην πρόσωψη και 405 ppi η πυκνότητα σε pixels, η αναλογία ε, μήκους πλάτους ε, είναι στα ε, 20 προς 9 και έχουμε και τον σαρωτή χτιλικόνια αποτυπωμάτων πάνω στην οθόνη ο οποίος, ο οποίος λόγω και της κατηγορίας δεν είναι και ο πιο γρήγορος που έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας αλλά okay Υπάρχει. δυστυχώς δεν υπάρχει πιο γρήγορος αν θέλετε να μην μπλέκετε με τον σαρωτή αυτόν face unlock αν και δεν είναι τόσο άσχημος και αυτός ωραία λοιπόν μπροστά έχουμε επίσης πάνω μια κάμερα 32 megapixels ε, φακό διαφράγματος f-stop 2,2 είναι αρκετά μικρότερη από ό,τι έχουμε δει από τις προηγούμενες υλοποίησεις της Samsung και σαφώς βελτιωμένο σχέση με το α50 το περσινό που ήταν εγκοπή πάρα πολύ ωραία μπροστά δεν έχουμε κάτι άλλο 87,4 αναλογία πρόσωπη οθόνη πάρα, πάρα πολύ καλά. Όπω βλέπουμε, πολύ μικρά μπεζελάκια γύρω από την ε, συσκευή. Πάρα πολύ ωραία και είναι, το κάνει πιο όμορφο, πιο εντυπωσιακή την οθόνη. Πάρα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από εδώ, power button και volume rocker. Το πλαίσιο είναι από πλαστικό. Παρότι φαίνεται έτσι γυαλιστερό και τα λοιπά, είναι ζεστό υλικό. Και όταν το χτυπάω βασικά, δεν είναι ήχος αλουμινίου. Είναι πλαστικό. Ε, στο πάνω μέρος έχουμε το και το δεύτερο για noise cancellation. Από εδώ έχουμε την θύρα για τις δύο σύν Συν, ε, μία ξεχωριστή θύρα για ε, microSD. Ε, καλή φάση. Dedicated slot λοιπόν. Και στο κάτω μέρος ευτυχώς ε, θύρα 3,5 χιλιόστων για τα ακουστικά μας. Audio jack λοιπόν. USB Type-C για την φόρτιση, το βασικό μικροφωνάκι και ε, το ηχείο. Στο πίσω μέρος έχουμε μια γεύση από τον Galaxy S20, τουλάχιστον ε, ίδιο με τις ε, φήμες που έχουν ε, κυκλοφορήσει. τέσσερις οι καμερούλες, μια 48MP με φακό διαφράματος F-Stop 2. Θα ήθελα 1.8, η αλήθεια είναι εδώ. Δίπλα έχουμε μια κάμερα 12 MP με υπερευρυγόνιο φακό διαφάρματο 2,2. Προσφέρει 0,5 επί zoom, που σημαίνει πηγαίνει αρκετά πίσω λοιπόν η εικόνα μας. Έχουμε και ένα 5 MP τηλεφακό. Είναι διαφράματος διαφάρματο 2,4. Και λειτουργεί και σαν μακροφακό. Ωραία, υλοποίηση! Και εδώ έχουμε και έναν 5MP αισθητήρα για υπολογισμό του βαθους πεδίου. Διάφραγμα Διάδραμα 2,2. Όχι πως έχει καμία τρομερή έτσι, ε, σημασία. Λοιπόν, ε, φλασάκι δίπλα και το γυαλί από πίσω είναι το glastic, είναι πλαστικό. Και εδώ στην ουσία δημιουργεί έτσι ένα pattern με μέσα και η διάθλαση του φωτός είναι επίσης πολύ όμορφη, δημιουργεί διάφορα ε, χρώματα. Ε, πάρα πάρα πολύ ωραία πλαστική κατασκευή, η Samsung θέλει να μειώσει το κόστος της συσκευής ε, οπότε ε, γυρίζει σε πιο ετσι, φθηνά υλικά και κάνει και κάποιες υποχωρήσεις θα τις δούμε στην συνέχεια. Στο εσωτερικό έχουμε έξινος 9610 στα 10 νανόμετρα. Αποτελείται από 4 πύρνες Cortex-A73 στα 2,3 GHz και άλλους 4 cortex α 53 στα 1,7 GHz. 4 γιγαράμια έκδοση που θα έρθει στην χώρα μας. Και 128 γιγα αποθηκευτικό. Χώρο. Μπαταρία 4000mAh, η φόρτιση γίνεται στα 15W, είναι αρκετά γρήγορη, ε, θέλει περίπου μια μισή ώρα για πλήρη φόρτιση και τρέχουμε ε, Android 10 με το One UI 2, το καινούριο. Λοιπόν, έκδοση One UI 2, Android 10. Να δούμε λίγο τις ε, ρυθμίσεις. Ε, δεν έχουμε κάτι έτσι πολύ πολύ ξεχωριστό. Έχουμε εδώ πέρα τα βιομετρικά που είναι αναγνώριση προσώπου στην ουσία και δακτυλικό αποτύπωμα. Ε, η αναγνώριση προσώπου δουλεύει αρκετά καλά, μεν, αλλά θα πρέπει να κάνουμε swipe για να ανοίξει. Δεν έχω, ίσως υπάρχει ρυθμίση, έχω ψάξει, δεν την έχω βρει, να ανοίγει απευθείας. Ε, τι άλλο, τι άλλο από χαρακτηριστικά. Ναι, έχουμε ένα βάρος στα 172 γραμμάρια και πάχος 7,9 χιλιοστά που είναι μια χαρά. Έχουμε και ένα αυτοκόλλητο εδώ με ένα QR code, καλύτερα να φύγει αυτό. Ναι. Ωραία. Ε, η συσκευή είναι αρκετά γρήγορη. Ε, όχι σαν τις ναυαρχίδες της εταιρεία, κατά τη χρήση που και που έβλεπα και ένα glitch για παράδειγμα, αλλά τίποτα που να κάνει τη συσκευή μη λειτουργική και προβληματική προφανώς. Ούτως ή άλλως πλέον τα chipset και στη μεσαία κατηγορία είναι πάρα πολύ δυνατά για να προσφέρουν άρεστες επιδόσεις. Να προχωρήσουμε να δούμε λίγο την οθόνη. Λοιπόν, ε, που είμαστε. Πάμε εδώ και να τρέξουμε Α, αυτό. Να χαμηλώσω την ένταση του ήχου, μην έχουμε θεματάκια. Ωραία. Ας δώσω λίγο φωτεινότητα ακόμα, νομίζω το σηκώνει, αν και είναι στο αυτόματο. Πάρα πάρα πολύ ωραία η οθόνη. Δεν με αφήνει, όπα, έλα, Σαν να χαμηλώνω. Έχουμε και εκτεταμένη, περικοπή για να πάει full screen. Αν τη χαρούμε στο 100% της. Σούπερ πάρα πολύ καλή. Ίσως η καλύτερη στη μεσαία κατηγορία που έχουμε συναντήσει μέχρι στιγμής. Πάρα πολύ ωραία, ρεαλιστικά και πολύ ζωντανά χρώματα. Ε, η ποιότητα είναι πάρα, πάρα πολύ καλή. Και οι γωνίε θέαση επίση. Καλέ, πάρα πολύ καλέ. Ε, απολαυστική η οθόνη 6,5 ίντσε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ε, Πώ έχουν φτάσει τα κινητά έτσι, 6,5 ίντσε είναι μόνο οθόνη σχεδόν μπροστά. Το 90% τη συσκευή είναι οθόνη στην πρόσωψη. Ε, το μέγεθο δεν έχει μεγαλώσει τόσο πολύ τραγικά. Έτσι, δηλαδή. Αυτό είναι μια συσκευή μεγέθου 5,5 ίντσων προ-τριετία-τετραετία για παράδειγμα. Δεν έχουμε bezels. Ε, εντυπωσιακή λοιπόν ε, η οθόνη. Να δώσω κι άλλο φωτεινότητα, βλέπουμε γωνίες θεάσης εξωτερικές, ε, εξαιρετικές, ε, πάρα πάρα πολύ ωραία. Ε, σίγουρα θα απογειώσει το ε, περιεχόμενό μας, έτσι, ε, να βάλω και κάτι έτσι πιο σκοτεινό. Δυστυχώ η οθόνη δεν είναι HDR, λογικό. Ε, πολύ σπάνια στην κατηγορία αυτή βρίσκουμε HDR οθόνες. Ε, όπως για παράδειγμα στο Plex που έχει μετατροπή και προβολή σε HDR. Ε, αλλά εδώ πέρα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ε, εντάξει, ψηλολογικό. Λοιπόν, πάρα πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε γιατί μια καλή οθόνη δεν αρκεί να δείξει το περιεχόμενό μας όπως πρέπει. Πρέπει να έχουμε και πολύ γαλό ήχο ε, γιατί εντάξει καλά να βλέπεις αλλά και τον να ακούς είναι απαραίτητο και προφανώς ενισχύει την εμπειρία στην χρήση. Λοιπόν πάμε να βάλουμε τα κλασικά μας. Είμαι σε αναζήτηση καινούριων γιατί τα παρευτήκατε το φέρω κοντά στο μικρόφωνο. Δεν έχουμε άσχημο ήχο. Δεν είναι ο πιο καθαρός ήχος που έχουμε ακούσει σε συσκευή, αλλά είναι αξιοπρεπής. Το μπάσο είναι οκ. Okay. Όχι 38 μπάσο να τρίζει η συσκευή, το πολύ νιώθει στο σώμα τη συσκευή. Αλλά καθαρό ο ήχο γενικότερα, με καλέ οι μεσέ, ε, και υψηλέ, όχι τόσο καθαρέ όσο θα ήθελα. Και το μπάσο θα μπορούσε να είναι λίγο πιο δυνατό. Όμω, όταν βάλουμε ακουστικά εκεί στην ε, συσκευή, γιατί θέλει ακουστικά απαραίτητα. Μπορούμε να πάμε εδώ να ενεργοποιήσουμε, σου λέει θέλουν ακουστικά ε, ή bluetooth ή κανονικά, να ενεργοποιήσουμε τον Dolby Atmos που αλλάζει εντελώς τον ήχο ε, της συσκευής. Και από εδώ, να Mode, έτσι. Ε, αλλάζει εντελώς τον ήχο της ε, συσκευής με πολύ πιο πλούσιο ε, ε, ήχο, καλύτερο ε, δυναμικό έύρος στον ήχο. Ε, και πιο καθαρό, έτσι, η ευκρίνεια και η αίσθηση 3D στον ήχο είναι πάρα πολύ καλή, οπότε ε, θα έλεγα να παίξετε με ακουστικά και Dolby Atmos. ούτως ή άλλως μουσική ακούμε από ακουστικά, δεν νομίζω ότι βάζει κανείς το ηχείο ε, εύκολα μουσική όταν είναι έξω. Τώρα σπίτι, εντάξει, μπορεί να βάλει στην τουαλέτα για παράδειγμα στο ηχείο. Στα υπόλοιπα, λίγο πολύ όλοι έχουμε έναν υπολογιστή, μια τηλεόραση, ένα ηχοσύστημα, οπότε ένα μπλούτο ηχείο, οπότε και μεγαλύτερη ένταση θα έχουμε και πολύ καλύτερη ποιότητα από οποιοδήποτε κινητό. Ε, αυτά και από τον ήχο, οπότε πάμε να προχωρήσουμε στο κομμάτι της κάμερας. Λοιπόν, εδώ είναι η καμερούλα. Έχουμε την επιλογή να παίξουμε ευρυγόνιο και ε, υπερευρυγόνιο. Αν πάμε στο μάκρο, ζουμάρει ακόμα παραπέρα. Γι' αυτό δεν υπάρχει επιλογή να ζουμάρουμε με οπτικό ζουμ, ε, αλλά ε, έρχεται πιο κοντά στο θέμα μας και ζουμάρει έτσι. Να φέρω κάτι έτσι να έχουμε σαν δείγμα φωτογραφίας. Να δούμε το μάκρο. 5 MP σαφώ ανώτερο από τι υπόλοιπε υλοποίησει του ανταγωνισμού που δίνουν μάκρο σε αυτή την κατηγορία στα 2 MP και έχουμε και πάρα, πάρα πολύ καλή ποιότητα στην φωτογραφία. Έχω τραβήξει όμω κάποιε έτσι φωτογραφιούλε. Έχουμε το Est Prr. Οπα, εστίασε. Ελά, μπορεί. Ναι, το Esprichr, το οποίο είναι το Live Focus, στα αγγλικά, φωτογραφία, βίντεο και άλλες, στις οποίες άλλες έχουμε η Emojis και Bixby Vision OK, επαγγελματική, πανοραμική, μάκρο, φαγητό, <coughs> νύχτα, πολύ αργή κίνηση, αργή κίνηση και παρέλευση χρόνου. Εδώ στην πολύ αργή κίνηση μας δίνει την επιλογή να τραβήξουμε ε, όχι. Απλά με πάει στις ρυθμίσεις. Ναι. Ε, ωραία. Κάτι τραβήξαμε εμεί τώρα. Είναι 960 FPS αν δεν κάνω λάθος. Γενικά έχουν μαζευτεί έτσι μπόλικε συσκευέ και λίγο έχω χάσει την μπάλα με, το, με τα χαρακτηριστικά τη ε, καθεμία. Δεν είναι λογικό να τα θυμάσαι όλα ούτω ή άλλω. Είναι 720p. Ε, στο super slow motion αν και νομίζω ναι, σαφή να ε, τραβήξεις πολύ περιορισμένο χρόνο, έτσι να κάνουμε και αναπαραγωγή βάζει και μουσική ok παίζει για να είναι και πολύ χαμηλότερα, να είναι ένα προς τέσσερα ή... Αυτό δεν... και δεν, μπορώ, δεν έχω βρει και τα χαρακτηριστικά ακριβώς από την εταιρεία για το πόσο είναι το slow motion, ε, αλλά είναι ικανοποιητικό. Λοιπόν, το εντυπωσιακό όμως, έτσι, είναι όταν πάμε στο βίντεο, ότι μπορούμε να τραβήξουμε, όπως βλέπετε, πίσω και μπροστά, 4K βίντεο. Το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό για την εμπρόστια κάμερα. Μπορούμε να βάλουμε και HDR, α, όχι, αλλά πρέπει να μειώσουμε την ε, την απόδοση το, την ανάλυση του βίντεο για HDR. Εγώ θα προτιμήσω την υψηλότερη ανάλυση, αλήθεια είναι. Δεν με αφήνει εδώ πέρα, ε, και να δούμε τι έχουμε τραβήξει γενικότερα με την συσκευή. Λοιπόν, πάμε συλλογή απευθείας. Κάμερα. Εδώ είναι μια νυχτερινή. Φυσικά θα βρείτε τα δείγματα στο αναλυτικό άρθρο που συνοδεύει το review. Προφανώς σε βράδυ έχουμε υψηλή παρουσία θορύβου. Έτσι. Εδώ είναι μάκρο το βράδυ και εδώ έχουμε εμφανή θόρυβο. Ε, προφανώς στη μεσαία κατηγορία δεν έχουμε τις τρελέ τρελές απαιτήσει σε χαμηλό θόρυβο, για παράδειγμα. είναι μια ικανοποιητική φωτογραφία μέχρι εδώ. Άμα την ανοίξουμε στο κανονικό τη μέγεθο, προφανώ στο full μέγεθο θα έχουμε παρουσία θορύβου. Εδώ πέρα τον υπερευρυγόνιο σε night mode. εδώ είναι μακροκατοικό, ψίδια. Και εγώ, σαν άνθρωπο, πήγα για φαγητό βλέπετε έχουμε θόρυβο σε χαμηλό φωτισμό παρόλα αυτά τα πλάνα είναι πολύ καλά φωτισμένα είναι, στην πραγματικότητα είναι πολύ λιγότερος ο φωτισμός στο εστιατόριο εκεί και εδώ το μακρο εδώ για παράδειγμα φαίνεται κανονικά η σκόνη στο πληκτρολόγιο την οποία την έβλεπα και εγώ ε, υπερευρυγόνιος σε κόντρα φωτισμό ε, πολύ καλό και το HDR σε καλό φωτισμό, έχουμε αρκετά καλή ποιότητα και λεπτομέρεια. Εστίασε, Έλα. μπράβο. Και λεπτομέρεια πάρα πάρα πολύ καλά. Και το μάκρο του είναι εντυπωσιακό, με το μποκέ να είναι πάρα πολύ ωραίο στο πίσω της φωτογραφίας, στο φόντο. Ε, και εδώ, σε λειτουργία πορτρέτου, το είδα προφανώς σαν πρόσωπο, ωραίο μποκέ πίσω. κόντρα ήλιο. Πολύ καλό το HDR, έτσι, με κόντρα ήλιο ε, και εδώ πίσω είναι πίσω το άγαλμα είναι ο φωτισμός οπότε είναι πάρα πολύ καλή η απόδοση, ωραίος και ο ουρανός εδώ, αυτό που βλέπω στην κάμερα είναι λίγο πιο φωτισμένο. Οκ, ε, okay, ναι, θα τα δείτε και στο αναλυτικό άρθρο, θέλω να πιστεύω τα δείγματα. Εδώ σε μέτριο φωτισμό επίσης καλή απόδοση, υπάρχει παρουσία θορύβου όπως έλεγα και πριν, αλλά όχι σε σημείο να βγει να μην φαίνεται τίποτα στην φωτογραφία. Εδώ σε πολύ... εδώ είμαστε εμπρόστια κάμερα, βίντεο. <σμήθυν> δεν φωνάζω γιατί περνάει κόσμος <σμήθυν> και εντάξει δεν είναι και το πιο άνετο. <σμήθυν> Να εστίασει, να, να δούμε ποιότητα, πάρα πάρα Φυσί, πολύ καλό. Βλέπετε δεν έχουμε κάποια σταθεροποίηση Σταθήκη. στο βίντεο Φυσί, σε 4K, αφή, σε 1080 σε και μπορούμε το να το βάλουμε το την ψηφιακή σταθεροποίηση, δεν δεν αλλά οκ. Να δούμε και την εστίαση σχετικά. Γρήγορη, Ας θελπήσει, όπως είπα, πάρα Λέει. πολύ καλά. Ε, γενικά έχουμε μια αρκετά ικανή κάμερα. Εδώ σε καλό φωτισμό η λεπτομέρεια. Ε, έχουμε πολύ καλή λεπτομέρεια λοιπόν σε καλό φωτισμό είναι εξαιρετικέ οι κάμερες και έχουμε βελτιώσει σε σχέση με την περσίνη συσκευή για παράδειγμα στον υπερευρυγόνιο το διάφραγμα από 2,4 πήγε στα 2,2 που σημαίνει πιο φωτεινές φωτογραφίες ε, ανέβηκε η, οθόνη, η ανάλυση της κάμερας οπότε παίζει με pixel binding το οποίο σημαίνει συνδυάζει τέσσερα γειτονικά pixels για να μειώσει το θόρυβο και να αυξήσει την ευκρίνεια Γενικά μας έχει δώσει μερικές πολύ ωραίες φωτογραφίες με πολύ ωραίο bokeh εφε τελεία. Πόσο είναι η φωτεινότητα ρε, παιδιά; Ας το χαμηλώσω λίγο γιατί στην κάμερα βλέπω ότι είναι πολύ πιο φωτισμένο. Ε, πολύ καλή λεπτομέρεια λοιπόν και σε landscape φάση. Πολύ ωραία φωτομέτρηση, πολύ καλά παίζει το HDR, είναι γενικά μια πολύ ικανή κάμερα για την κατηγορία πάντα. Από τις πολύ ωραίες που έχουμε δει τελευταία, ίσως όχι η καλύτερη αλλά παραμένει πάρα πάρα πολύ καλή. Οπότε πάμε να δούμε και τις επιδόσεις τώρα. Ε, να τρέξουμε ένα Call of Duty στα BAM για να δούμε πώ παίζει και παιχνίδια του ή άλλω η μεσαία κατηγορία απευθύνεται και σε μικρότερε ηλικίε. Και όχι πω εμεί οι πιο μεγάλοι δεν παίζουμε κανένα παιχνιδάκι που και που. Ε, οπότε, ναι. Ε, κάποια στιγμή σίγουρα θα παίξει κάποιο που έχει το κινητό τουλάχιστον ε, άντρα. Ε, γιατί όλο κάποιο ταξίδι θα είσαι, όλο και κάπου θα κολλήσει. Οπότε αναγκαστικά θα βγάλει το κινητό, θα δει καμιά σειρά, καμιά ταινία, θα παίξει και ένα παιχνιδάκι. Βάζω guest. Κάποιον λόγο με έκανε logout. Οκ. Okay. Να ζουμάρω πιο κοντά. Για να βλέπετε καλύτερα. Δεν θέλω να αγοράσω. Ούτε εδώ θέλω. Ούτε εδώ θέλω. Πίσω. Λοιπόν. Πάμε Battle αγιάλ και start. Δεν νομίζω ότι θα μπω στο παιχνίδι κανονικά. Θα παίξω λίγο να μην χαλάσω και το παιχνίδι των υπολείπων. Αν και χαρά του να κάνω logout, ένα λιγότερο αντίπαλο να κερδίσουν. Ε, θα περιηγηθούμε λίγο να δούμε πώ κινείται. Okay, αν πάμε σε ρυθμίσει εδώ, Settings. settings. Πάτησα. Ναι, graphics. Το έχω βάλει στα high, προεπιλεγμένα το βγάζει στο, ε, στο medium, αλλά πρόσεξα ότι και στο high παίζει πάρα πάρα πολύ καλά, χωρίς κανένα πρόβλημα ή κόλλημα. Οπότε όπως βλέπετε είμαστε GG για παιχνίδια. Παίζει Call of Duty, πρακτικά παίζει και σχεδόν τα πάντα. Ίσως να μην παίξει Fortnite, ξέρω εγώ, full high, ε, γιατί έχει το development του παρότι δεν έχει και τα καλύτερα γραφικά του κόσμου όπως το Call of Duty για παράδειγμα δεν μας έχει κάνει την χάρη να παίζει εύκολα σε όλες τις συσκευές κάναμε και τις μετρήσεις μας φυσικά πάμε να δούμε τα benchmarks ε, σε artificial intelligence 59.083 οπα, τι πάτησα 5.401 στο PC Mark. Έχουμε δει και σκορά, αλλά δεν είναι άσχημο. 1.533 στο Slingshot Extreme με OpenGL. 1.506 με Vulcan. Εδώ είναι το Throttling. 85% πέφτει από όδους να ζεσταίνεται η συσκευή. Δεν είναι άσχημα. Είναι μια χαρά. Μάξιμου με 150 GB instructions 1.000 GHz per second. 135 σχεδόν 136 στο Average σε χιλιάδες και 109 στο minimum. Δεν απέχει πάρα πολύ από αυτό που μας έδινε το S10 για παράδειγμα όταν κυκλοφόρησε από την άποψη ότι ζεσθενόταν στις αρχές μετά με updates έφτιαξε και έπαιζε στα 160-170 για παράδειγμα κατά μεσόωρο. Πάρα πολύ καλά λοιπόν. Ε, 347 στο single core του Gigabit 5 που πλέον είναι πιο βαρβάτο μην περιμένετε τα score, τα 10.000 τα παλιά. 1338 στο multicore 246, 2046 στο Slingshot το απλό 179.077 στο Antutu Αυτά ε, Τα benchmarks δεν είναι τα κορυφαία που έχουμε δει στην ε, μεσαία κατηγορία Έτσι, Έχουμε δει και άλλες συσκευές και με κάπως χαμηλότερα χρήματα Όπως ξέρω εγώ από την Xiaomi το Redmi Note 8 προ που έβγαζε αρκετά παραπάνω και είναι και φθηνότερο σαν επίσημη τιμή ελληνικής ε, αλλά είναι το τι προτιμάει ο καθένα. Μπορεί να θέλετε το design αυτού νου, μπορεί να σα αρέσει πιο πολύ η κάμερα αυτού ή να θέλετε 4K βίντεο ε, στην πίσω και στην μπροστινή κάμερα. Ε, απλά να ακουστάρετε το One UI που το έχω ακούσει από πολλού που λένε ότι είναι το πιο όμορφο γραφικό περιβάλλον στο Android. Γενικά οι απόψει δίστανται. Το θέμα είναι τι θέλει ο καθένα. Θέλει παραπάνω επιδόσει, θέλει καλύτερη κάμερα, θέλει καλύτερο ήχο γιατί αυτό έχει και τον Dolby Atmos. Ε, θέλει καλύτερη οθόνη, σαφώ είναι ίσω η καλύτερη οθόνη τη μεσαία κατηγορία. Ε, Όπω και να έχει, η μεσαία κατηγορία πλέον τρέχει τα πάντα. Και πάμε να δούμε και την μπαταρία λιγάκι. Έτρεξα το τεστ του PC Mark, 13 ώρε και 58 λεπτά. 14 ώρε λοιπόν σχεδόν από το 100% στο 20% τη μπαταρίας. μπαταρία. Το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα βγάλει δύο μέρες η συσκευή ε, σχετικά άνετα. Τώρα αν το ζορίσετε πάρα πολύ μπορεί και λίγο λιγότερο, αλλά αν το ζορίσετε και ε, λιγότερο ε, μπορεί να αντέξετε και δυόμιση μέρες για παράδειγμα. Έχει να κάνει βασικά με την χρήση. Το θέμα είναι ότι θα δείτε και ε, χρόνο με ανοιχτή την οθόνη. Ε, και δεν θα χρειαστεί να το βάζετε κάθε λιό και λιγάκι στην φόρτιση. Και μιλώς γιατί η φόρτιση θέλει περίπου μία μισή ώρα για να φορτίσει την μπαταρία των 4.000mAh ε, το οποίο είναι μια χαρά ε, και ε, στα 15W φορτίζει και περίπου το 50% σε λίγο πάνω από μισή ώρα. Ε, πάρα πάρα πολύ ωραία ε, να το δούμε πάλι λίγο γύρω-γύρω και να πάμε να κάνουμε το κλείσιμο για να πούμε τα συμπεράσματά μας. Εδώ λοιπόν, πάρα πολύ όμορφο και ένα, μια αίσθηση Galaxy S20. Ωραία λοιπόν, πάμε να κάνουμε το κλείσιμο. Είδαμε λοιπόν το Samsung Galaxy a 51 και δεν είναι καθόλου άσχημη η συσκευή. Μπορεί η ποιότητα κατασκευή να μην είναι από αλουμίνιο και να είναι super duper και Ο wow, παρόλα αυτά, παραμένει μια πολύ πολύ όμορφη συσκευή με τα pattern στο πίσω μέρο να δίνουν ρέστα. Η οθόνη είναι ίσω η καλύτερη στη μεσαία κατηγορία και ο ήχο από το ηχείο, όχι τόσο εξαιρετικό, ικανοποιητικό θα έλεγα, αλλά με ακουστικά και ενεργοποίηση του Dolby Atmos, ο, η ποιότητα και ο ήχο γενικότερα εκτοξεύεται. Η κάμερα σε συνδίκε καλού φωτισμού έχει πάρα, πάρα πολύ καλή επίδοση. Σε χαμηλό έχουμε. Εμφανή παρουσία θορύβου, όπω και στι περισσότερε συσκευέ άλλωστε τη μεσαία κατηγορία. Και οι επιδόσει είναι όχι οι κορυφαίε που έχουμε δει σε αυτή την κατηγορία και σε αυτή την κατηγορία τιμή, αλλά είναι αρκετές για να τρέξει τα πάντα χωρί ε, πρόβλημα. Ε, θα ήθελα η αλήθεια είναι ένα πιο δυνατό τσιπάκι ώστε να μπορεί να ε, ανταγωνιστεί τις προτάσεις η τη Huawei που έχει χαμηλότερη τιμή αλλά περίπου ίδιες επιδόσεις, είτε της ε, Xiaomi, που η σειρά Redmi Note έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις, με διαφορά ειδικά το Redmi Note 8, ε, και ακόμα και της TCL, που στα 3 εκατοστάρικα δίνει πιο δυνατές επιδόσεις, με το Snapdragon 675. Ε, κατά τα άλλα, η μπαταρία πάρα πάρα πολύ καλή, 4.000 mAh, θα βγάλει τη μέρα και ίσως και δύο μέρες, και μπορεί και λίγο παραπάνω αν δεν το πολυχρησιμοποιείτε. Οπότε, overall είναι μια αρκετά ικανή συσκευή που θα καλύψει τις ανάγκες του χρήστη της μέσα κατηγορίας, αλλά μέχρι εκεί. Αυτά λοιπόν από μένα, αν σας αρέσει το βίντεο, thumbs up, subscribe αν έχετε κάνει ήδη, κάντε και ένα σένα να το δουν και οι φίλοι σας, αν φυσικά σας άρεσε και το βρήκατε αρκετά ενημερωτικό. Τα link για τα social media είναι στην περιγραφή. Καθώ και το link για το αναλυτικό άρθρο για να δείτε τι φωτογραφίε. Ε, τα βίντεο τη φωτογραφία από την ε, συσκευή, τα benchmarks, ε, κάποια έξτρα και φυσικά τη βαθμολογία τη ε, συσκευή. Και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο review τα λέμε.